Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Με συγχωρείτε λοιπόν. All About Aris on Air, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με πολλά πράγματα που έχουμε να αναφέρουμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη και για τον μπασκετικό Άρη, καθώς αμφότεροι είχαν παιχνίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο, αμφότεροι έχουν και παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Ο μπασκετικός Άρης αύριο στη Ρωσία με την Νίζνη. Ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου του Κυπέλου. Και όλα αυτά βέβαια στον απόϊχο της ήττας, της πρώτης ήττας για τον Άρη φέτος σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια από τον Μπας Γιάννα το περασμένο Σάββατο στους Ζωσιμάδες. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας μετά τις 6 εκεί πέρα. Είναι πιθανό να ανοίξουμε και τις γραμμές για να τα πούμε λίγο και για το μάτι του Σαββάτου, να ακούσουμε και τις δικές σας γνώμες, να τα πούμε και εν όψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη στην Τούμπα, ένα παιχνίδι για το οποίο ο Άρης ξεκίνησε από σήμερα αυτή την μίνι προετοιμασία του, γιατί δεν έχει και πολλές μέρες άλλωστε από τη στιγμή που υπήρχε και χθες ρεπό για την ομάδα. Έγινε μια προπόνηση σήμερα, θα γίνει και μια τελευταία αύριο και συνέχεια οι παίχτες θα καταλήξουν στο ξενοδοχείο εν όψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τετάρτη στις 7, θυμίζω, αυτό το παιχνίδι στην Τούμπα. Μια γεμάτη εβδομάδα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, με παιχνίδι την Τετάρτη, παιχνίδι την Κυριακή για το πρωτάθλημα και σημαντικό μάλιστα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, και όλα αυτά με την ομάδα να έχει πλέον να διαχειριστεί μια νέα και μια διαφορετική κατάσταση, την οποία αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Να προέρχεται δηλαδή από ήττα, μια ήττα που αγνοούσε στους φιλικούς αγώνες της, μια ήττα που αγνοούσε μέχρι το περασμένο Σάββατο και στους επίσημους αγώνες της. Νομοτελειακά κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό το αποτέλεσμα για τον Άρη την φετινή σεζόν. Δεν γινόταν να πάει σε ρή με νίκες η ομάδα ή χωρίς να δεχθεί γκολ. Σε ένα μάτς βέβαια το οποίο δεν άξιζε να χάσει, βάσει όχι μόνο της δικής της εικόνας αλλά και της εικόνας του ΠΑΣ, αλλά δεν άξιζε κιόλας να κερδίσει. Ένας Άρης που παρουσίασε μια εικόνα η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν συνέχεια εκείνης που έδειξε κόντρα στο Λεβαδιακό πριν μια εβδομάδα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δύο παιχνίδια με διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά και στα δύο υπήρχε μία φάση που αποδείχθηκε καθοριστική εκ του αποτελέσματος. Με τον Λεβαδιακό για παράδειγμα, ο Άρης μπορεί να μην ήταν καλός πάλι και η εικόνα του να μην είχε πολλές διαφορές με αυτή που παρουσίασε στα Γιάννενα, αλλά προηγήθηκε νωρίς στο 22 με το πέναλτι του Γιουνές και άλλαξε τη ροή του συγκεκριμένου αγώνα. Το περασμένο Σάββατο στους Ζωσιμάδες η αντίστοιχη φάση ήταν το δοκάρι του Ματέο Γκαρσία στο πρώτο ημίχρονο. Μια φάση που εάν ο Άρης έπαιρνε το προβάδισμα, το πιο πιθανό ήταν να κέρδιζε κιόλας. Τώρα θα το έκανε με 0-1, με 0-2, με 1-2. Θα κέρδιζε πάντως. Θα άλλαζε η ροή του παιχνιδιού, θα άλλαζε η διαχείριση του μάτς από πλευρά Σάρη, θα άλλαζε η διαχείριση του μάτς κυρίως από πλευρά Πας Γιάννα, που θα αναγκαζόταν να βγει μπροστά και να ανοίξει αυτή την πολύ σφιχτή άμυνα που είχε και η οποία δυσκόλυψε πάρα πολύ τον Άρη στην δημιουργία ευκαιριών. Ένας Άρης που δεν βελτίωσε κάποιες αδυναμίες στο παιχνίδι του, τις οποίες εμφάνισε κόντρα στον Λεβαδιακό. Δεν ήταν για να χάσει, επαναλαμβάνουμε, αλλά από μια φάση με πολύ μεγάλη δόση ατυχίας. Ο Πας Γιάννα, ο οποίος δεν είχε γίνει και ιδιαίτερα απειλητικός στην αλήθεια στο παιχνίδι, με ξέρεις μια-δύο στιγμές νομίζω στο πρώτο μέρος, η τύχη του χαμογέλασε, έγινε αυτή η καραμπόλα με τον Δελιζήση, πέρασε και η μπάλα από τον Κουέστα, κατέληξε στα δίχτυα και έτσι ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν σημαίνει βέβαια για καταστροφή, προς Θεού, έτσι. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο κάποια στιγμή στη χρονιά ο Άρης θα το έβρισκε μπροστά του. Απλά καλύτερα να το διαχειριστεί πλέον, γιατί μια καινούργια και μια διαφορετική κατάσταση για την ομάδα. Και ο πρώτος που πρέπει να αναλάβει αυτή τη διαχείριση
είναι ο Πάκο Ερέρα και τη διαχείριση της κατάστασης που υπάρχει. Ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε λόγος για πανικός και δεν υπηρετεί και πανικός αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Ούτε την έχει πάρει από κάτω. Σίγουρα απογοητεύτηκαν όλοι με το αποτέλεσμα αυτό του περασμένου Σαββάτου. Σίγουρα προβληματίστηκαν με την εικόνα που παρουσίασαν μέσα στο γήπεδο. Γνωρίζουν όμως άπαντες και ο Ερέρα αλλά και οι ποδοσφαιριστές ότι είναι ακόμα η αρχή τη σεζόν. Είναι απλά μία ήττα και ότι έχουν, δόξα τω Θεώ, πολλά παιχνίδια μπροστά τους για να αλλάξουν την κατάσταση και την εικόνα, αλλά και τη βαθμολογική θέση της ομάδας, η οποία αυτή τη στιγμή νομίζω είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Μιας που είπαμε βαθμολογία, λοιπόν, και έκανα την πάση στον εαυτό μου, Βασίλη Καβαδία, που είσαι πίσω από την κονσόλα και θα μας κάνεις παρέα μέχρι και τις 7. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σήμερα για να ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική. Στις 7 ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λαμία, που καίγεται για βαθμούς, παραμένει στην τελευταία θέση με 0. Λοιπόν, και ο Πανετολικός βέβαια έχει ανάγκη από την νίκη. Και μισή ώρα αργότερα σε 7.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανιόνιο, που επίσης καίγεται με μόλις έναν βαθμό και όντας στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που έχει κίνητρο να κερδίσει σήμερα, γιατί εφόσον το κάνει θα περάσει μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας, στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, έχοντας από 10 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είναι στην τρίτη θέση με 9 και ένα μάτς λιγότερο. Ο Άρης στην τέταρτη θέση με 9 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ που βρίσκεται στην πέμπτη. Έκτος ο Παναθηναϊκός του Γιώργου Δόνη, που νομίζω ότι είναι μέχρι στιγμής η έκπληξη του πρωταθλήματος αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές. 3-0 κέρδισε εύκολα τον Λεβαδιακό. 7ος ο ΠΑΣ Γιάννενα, που πήρε ανάσα με αυτή τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί του Άρη στους 6 βαθμούς και η ομάδα του Πετράκη. Όδη Ξάνθη με 5 βαθμούς, που και αυτή κέρδισε 3-0 τον Όφη, όπου έχουν ξεκινήσει ήδη οι γκρίνιες στην ομάδα του Ηρακλείου. 9ος ο Πανετολικός με 4 και μάτς λιγότερο. 10ος Αστέρας Τρίπολης, που έρχεται την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης με 3 βαθμούς. Οι Αρκάδες και αυτοί έχουν ανάγκη από βαθμούς και θα έρθουν για να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορέσουν από το παιχνίδι με τον Άρη. 10η η Λάρισα, όπου είχαμε εξελίξεις με την παρέτηση του Αντωνίου και γκρίνια γενικότερα για την ήττα από τον Ατρόμητο με 2-0. 12ος ο Λεβαδιακός με 3 βαθμούς. 13ος ο Πανιόνιος με 1 βαθμό και ένα μάτς λιγότερο. 14ος ο Όφη με 1 βαθμό. 15ος ο Απόλλων Σμύρνης με 0 βαθμούς. Όσους έχει και η Λαμία, που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Η επόμενη αγωνιστική, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έχει το Σάββατο στις 6 και 4 Λάρισα Πανετολικό. Must win για τους Θεσσαλούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παναθηναϊκό ΠΑΣ Γιάννενα στις 7 στο ΆΚΑ. Όφη ΑΕΚ στις 8.30, πάλι Σάββατο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ απέναντι σε έναν Όφη βέβαια που δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Την Κυριακή στις 4 Απόλλων Σμύρνης Πανιόνιος, τοπικό αθηναϊκό ντέρμπι το συγκεκριμένο. Λεβαδιακός Ατρόμητος στις 6 και 4. Στις 7 Άρης Αστέρας Τρίπολης. Και στις 8.30 το ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ο Γιώργος Καραϊσκιάκης. Και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την επόμενη Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου, πάει 27ης Βασίλη μου, λοιπόν, με το Λαμία Ξάνθη στις 7. Αυτό είναι το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τη Super League. Μεσολαβούν βέβαια τα παιχνίδια κυπέλου μέσα στην εβδομάδα, με την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ναι, είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει. Ο Άρης, ο οποίος όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Σε ένα γεμάτο πρωινό για τους ποδοσφαιριστές, καθώς βρέθηκαν στο Κλεάνθης Βικελίδης για την επίσημη φωτογράφηση της ομάδας για τη σεζόν 18-19, αφού ολοκληρώθηκαν και οι μεταγραφές, ήρθαν και οι τελευταίοι. Μαύραη, Σιώπης, Μαρτίνες, Σταματής. Έγινε η επίσημη φωτογράφηση στον
αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Η προπόνηση έγινε στο Ρήσιο και απόν ήταν ο Λευτέρης Ντζόγλου, ο οποίος ακολούθησε το μικρό πρόβλημα λόγω ενοχλήσεων στον τένοντα του ισχύου. Και το επόμενο 48 ώρα θα γίνει επαναξιολόγηση κατάστασής του, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω αλλάξει κάτι κιόλας με την κατάσταση του 30χρονου μέσου. Αύριο η ομάδα θα έχει πάλι το πρωί μια προπόνηση στο Ρήσιο και συνέχεια θα ανακοινωθεί και αποστολή από τον Ερέρα για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για κάποιες τις πρώτες σκέψεις του Ερέρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με δεδομένο πάντα ότι θα πρέπει να έχει και δύο μικρούς στην αποστολή, κάτι το οποίο περιορίζει κάπως, είναι η αλήθεια, τις επιλογές του. Θα κάνει πάντως αλλαγές ο προπονητής του Άρη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω να σας δώσω και χρόνο συμμετοχής σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, να ξεκουράσει και ορισμένους που φαίνεται ότι έχουν ανάγκη από ανάσες και φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Μπαζιάν το περασμένο Σάββατο. Θα μιλήσουμε και μετά το διάλειμμα των 5.30, θα κάνουμε έτσι μια ανάλυση του παιχνιδιού που έγινε στους Ζωσιμάδες. Θα μιλήσουμε φυσικά συνέχεια της εκπομπής και για τον μπάσκετ. Θα έχουμε τον Γιάννη τον Παραπονιάρη για να μας δώσει μια εικόνα για το τι είδαμε στο παιχνίδι του Σαββάτου σε ένα παιχνίδι διαδικαστικό χαρακτήρα όπως αυτό με την Δυναμό Τυφλίδας και τι περιμένουμε από το αυριανό του Άρη, ο οποίος μόλις 24 ώρες μετά το παιχνίδι με τους Γεωργιανούς καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Νίζνη Νόβγκοροτ στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης προγραμματικής φάσης του Basketball Champions League. Το δεύτερο είναι την Πέμπτη στο Nick Gallus Hall. Θα μας τα πει ο Γιάννης πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε All About Aris On Air στο Libero 107,4. Θα πάμε μαζί, όπως είπα, μέχρι και τις 7, παρέα πλέον με Νίκο Παπαδόπουλο και ο Χρήστος Σαλτίδης στα μικρόφωνα. Να πούμε 2-3 πραγματάκια σε σχέση με το παιχνίδι των Ιαννίνων. Σε λίγο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα έχουμε και τον καλεσμένο μας εδώ να τα σχολιάσουμε μαζί. Τα όσα έγιναν αρχικά στο γήπεδο των Ιωαννίνων, καθώς το μπάσκετ δεν προλαβαίνει να δει και πολλά πράγματα. Αύριο έχει την επόμενη φάση, το επόμενο παιχνίδι για την πρόκριση στο Basketball Champions League και αυτό είναι το βασικό πλέον, καθώς η Δυναμό Τυφλίδας πραγματικά ήταν πολύ αδύναμη ομάδα για να σταματήσει τον Άρη που κέρδισε και δεύτερη φορά με τεράστια διαφορά. Στο γήπεδο των Ιωαννίνων ο Άρης έκανε πάρα πολλά λάθη. Ο Άρης και γενικότερα η παρουσία του και από τον πάγκο και εντός των γραμμών δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Γι' αυτό φτάσαμε στο τελικό 1-0, το οποίο όμως έγινε και με αρκετή δόση τύχης για την ομάδα των Ιωαννίνων. Όσοι βλέπουν τη στατιστική θα δουν ότι υπάρχει ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή που βρήκε στόχο και είναι αυτό που αν δεν παρενέβαινε ο Δέλη Ζήσης θα πήγαινε στο πλάγι out. Θα είχαν 0 στα 10. Τελικά είχαν 1 στα 10 γιατί υπήρξε τον γκολ αυτό από την κόντρα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι η μπάλα. Εντάξει, έτσι είναι. Θα τα αναλύσουμε για το παιχνίδι που είδαμε στους Ζωσιμάδες και με τη βοήθεια και ενός ανθρώπου που βρέθηκε εκεί πέρα. Ενός πρώην παίχτη του Άρη, τον Γιώργο Ντουγκουλιά, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι και πάμε να τον καλησπέρασουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι και εσύ άλλα περίμενες και άλλα είδες τελικά από το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Έτσι είναι, εντάξει. Περιμέναμε όλοι και άλλη εικόνα της ομάδας λίγο πιο καλή, αλλά και να μην χάσει. Και νομίζω ότι δεν άξιζε κιόλας να χάσει και μετά την εικόνα, αν και δεν ήταν καλός ο Άρης, μπορούσε έστω με το χ να φύγει. Γιώργο, λέμε ότι ήταν καλά τα Γιάννενα. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία παίζει μόνο άμυνα. Ναι, εντάξει, αυτό το περιμέναμε και όταν ο Άρης πάει και με 3-3 στην πλάτη στα Γιάννα και τα Γιάννα έχουν μία νίκη μόνο με 3 βαθμούς, όλοι περιμέναμε ότι θα παίξει και από αυτά που είχαμε δει από τις πρώτες 3 αγωνιστικές τα Γιάννα, περιμέναμε ότι θα παίξει άμυνα και αυτό έκανε. Σίγουρα ξέραμε ότι αν προηγηθούν τα Γιάννα θα δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα. Ενώ αν προηγούταν με το δοκάρι ο Άρης θα ήταν τελείως άλλη εικόνα που θα έπρεπε να ανοιχτούν
Γιάννενα και θα ήταν πολύ πιο εύκολο νομίζω για τον Άρη. Γιώργο, θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και αυτό με τα Γιάννενα, γιατί νομίζω, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, ότι ο Άρης η εικόνα του δεν έχει πολλές διαφορές. Με δύο φάσεις δηλαδή, ότι κόντρα στο Λεβαδιακό ο Άρης προηγήθηκε νωρίς και άλλαξε το ρίτου μάτς, και στα Γιάννενα η φάση που ανέφερες με το δοκάρι του Ματέο, που αν έπαιρνε το προβάδισμα, νομίζω ότι δύσκολα θα έχανε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρά την εικόνα την οποία παρουσίαζε. Έτσι είναι, γιατί νομίζω και τα Γιάννενα δεν είχαν κάποια ευκαιρία. Και ναι. Αν άκουσα λίγο καλά, το αναφέρατε και λίγο πριν με βγάλετε στην εκπομπή. Και νομίζω και τον γκολ δεν ήταν καν ευκαιρία, γιατί η μπάλα δεν πήγαινε καν ναι, ευκαιρία. Ναι. Το σουτ πήγαινε τελείως εκτός. Είναι αυτές οι άτυχες στιγμές του ποδοσφαιριστών που εκεί έτυχε να είναι ο Δελιζήσης και βρήκε η μπάλα στα πόδια του και μπήκε γκολ. Δεν το είχαμε ξαναδεί τον Άρη, και αυτό έλεγα στα προηγούμενα παιχνίδια πριν τα Γιάννενα, δεν είχαμε δει ποτέ τον Άρη να βρίσκεται πίσω στο σκορ και δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσει. Και νομίζω σε αυτό το μάτς αυτό που φοβόμουν να έγινε, και τον είδαμε τον Άρη να μην μπορεί να αντιδράσει, και νομίζω είναι από τα λίγα πράγματα που πρέπει να προπονηθείς, να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Μετά από την καλή εικόνα που έχει δείξει η ομάδα στο πρωτάθλημα, ότι όταν βρίσκεται πίσω στα σκορ, πώς θα μπορέσει να ξαναγυρίσει τον αγώνα. Βλέπω τη στατιστική τη συνολική της ομάδας. Βλέπω ότι ο Άρης έχει κλέψει 90 φορές την μπάλα στα 4 πρώτα παιχνίδια και έχει κάνει 171 λάθη. Τα 171 ναι. λάθη έχω την αίσθηση είναι πολύ μεγάλος αριθμός. 53 εκ των οποίων έγιναν κόντρα στον ΠΑΣ. Πολύ μεγάλος αριθμός. Για 4 παιχνίδια και όταν τα 3 θα έχει κερδίσει κιόλας. Απλά να σημειώσω εγώ εδώ πέρα, ίσως μια άλλη ανάγνωση αυτού του αριθμού, Γιώργο, ότι αυτό δείχνει από την άλλη και την προσπάθεια της ομάδας να παίξει κάτι. Καλά, ναι. Έτσι είναι, φαίνεται. Η ομάδα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο, γι' αυτό και γινόταν το παιχνίδι αυτό στα Γιάννενα να πήγαινε πάνω κάτω η μπάλα. Δηλαδή, αμέσως μόλις κλέβει την μπάλα, πάει γρήγορα στην επίθεση. Αυτό που μόνο νομίζω ότι την είπε της ομάδας και το έδειξε νομίζω στα 3 παιχνίδια, αυτό που είδα εγώ κατάλαβα, είναι ότι ενώ φτάνει στα πλάγια, ενώ φτάνει κοντά στην εστία, δεν έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που μπαίνουν μέσα στην περιοχή και τις πολλές φορές που κατεβάζει την μπάλα, τις κάνει λίγες φορές με επικίνδυνες ευκαιρίες. Πες μου κάτι, μια που είπες για επιθετικό. Την είπες για επιθετικό. Γάνιασα στη μετάδοση να λέω για το Γιουνές που δεν έμπαινε μέσα στην περιοχή. Υπάρχει εξήγηση. Ναι. Γι' αυτό, γιατί έμεινε μήπως επειδή προσπαθούσε να πάρει μπάλα. Πώς θα πάρει, αφού... Είναι εντάξει, εγώ αυτό που κατάλαβα τα πρώτα παιχνίδια που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και center for, είναι όμως center for που ψάχνει την μπάλα έξω από την περιοχή, θα ήρθε, έκανε τον goal, δηλαδή βρήκε, μπαίνει σε ευκαιρίες, αλλά δεν γεμίζει την περιοχή. Και νομίζω εκεί θα πρέπει να το δει ο προπονητής γρήγορα, για ώστε να βάζει και κάποιον ποδοσφαιριστή που όταν βγαίνει αυτός να μπαίνει άλλος μέσα ή έστω να μπαίνουν και δύο. Δηλαδή πολλές φορές και στα προηγούμενα μάτια στην έδρα μας βλέπαμε την ομάδα να είναι στα πλάγια και να μην είναι κάποιος μέσα για να μπορέσει να σεντεράρει ο παίχτης την μπάλα, που θα πρέπει να είναι όχι ένας, να θυσιάζει και δεύτερος και σαν κρυφός. Εγώ είδα 5 φορές τον Τζανακάκη να βγαίνει σε θέση έντρας και να γυρίζει την μπάλα πίσω, να τρώει και πινελίκι, επειδή την γύρισε πίσω, αλλά ναι. δεν είχε κανένα μέσα στην περιοχή για να σεντράρει. Ναι, ακριβώς. Γιατί σηκώνει την μπάλα, σηκώνει ο παίχτης του κεφάλι και δεν βλέπει κάποιος στην περιοχή για να κάνει τη σέντρα. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε και λίγες από τα πλάγια ευκαιρίες. Μήπως τι. Όλες οι ευκαιρίες γίνονται από τομικές προσπάθειες ή τέτοια. Δεν έχουμε παίχτες που βγουν από τα πλάγια και να μπουν σαν δεύτερος και τρίτος, αν και κρυφός. Σε αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέρουμε τώρα και αναλύουμε, ίσως στέκει αυτό το οποίο διακρίνουμε στα τελευταία δύο μάτς, δηλαδή η στατικότητα των μεσοεπιθετικών και ίσως σε αυτό να παίζει ρόλο και η παρουσία του Γκάμα στον άξονα. Γιατί το βλέπουμε στα τελευταία δύο παιχνίδια αγωνίζεται εκεί πέρα και ειδικά κόντρα στον ΠΑΣ είχε απέναντι ένα φορτωμένο κέντρο και δεν... Δεν είναι και ο παίκτης που θα πατήσει την περιοχή από τον άξονα και δεν προσέφερε και αυτά τα οποία ενδεχομένως θα περίμενε ο Ερέρα σε συγκεκριμένη θέση. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι και ο κ. Πετράκης που έγινε και 6 χρόνια στην ομάδα στον Μπαζιάν διάβασε καλά τον Άρη. Είδε γιατί στα πρώτα παιχνίδια κακώς ή καλώς οι αντίπαλοι δεν ξέραν καλά ακόμα τους δικούς μας ποδοσφαιριστές, ναι. που ήταν ποδοσφαιριστές που ήρθαν τώρα στην Ελλάδα. Ενώ τώρα ο Άρης είναι λογικό να γίνει και πιο προβλέψιμος και θα πρέπει και άλλοι ποδοσφαιριστές να παίρνουν προσπάθειες και να αλλάξει λίγο και την τακτική. Γιατί νομίζω καλά στήθηκε ο Πας Γιάννενα, γι' αυτό και ο Άρης είχε λίγες ευκαιρίες και χάλασε πολύ το παιχνίδι του Άρη, αυτό που φοβερόταν και φάνηκε ο κ. Πετράκης, να χαλάει γρήγορα το παιχνίδι του Άρη. Και γι' αυτό έβαλε κάποιους ποδοσφαιριστές
και έπαιξε το παλιό σύστημα το man-to-man να... κάποιος ποδοσφαιριστές δεν τους αφήνει καν να πάρουν την μπάλα. Τον Γκάμα για παράδειγμα. Βέβαια μιλάμε για ένα άλλο μάτς αν βάλει γκολ ο Ματέο Γκαρσία. Ναι, ναι. Πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο έτσι και αλλάζουν όλα από εκεί και όπως έγινε και με τον Γιουνέση, με τον Λιβαδιακό. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, θα ήταν τελείως διαφορετικό μάτς. Και αν δούμε και όλη την εικόνα του παιχνιδιού, ο Άρης είχε τις καλύτερες ευκαιρίες και στο τελευταίο λεπτό, αν ο Βελίδης που ήταν άτυχος στον προηγούμενο, που έβαλε το αυτογόλ, ας το πούμε έτσι, εκεί θα μπορούσε να ήταν ο Βελίδης και να έβαλε το 1-1. Θεωρείς ότι... Θα έχουν και αυτά τα παιχνίδια. Καλά, βέβαια. Θα ήθελα, δηλαδή, και αυτό που φοβόμουν ότι οι ποδοσφαιριστές δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ και πίστευα ότι θα είχαμε μεγαλύτερη πίεση στο Μπαρσελόνα τα τελευταία λεπτά έστω. Οι αλλαγές τελικά άρχισαν ή δεν άρχισαν? Ωραία, δεν είμαστε εμείς από την Κερκίδα να κρίνουμε το. Ναι, ακριβώς αυτό ήταν από τώρα. Τώρα κλείνουμε και εγώ τώρα από εκείνη. Μην νομίζετε, και εγώ γίνει φίλαθος, ταξιδεύω μαζί και από την Κερκίδα φωνάζω. Δεν θέλω να παίξω. Αλλά αν πριν το πρωτάθλημα λέγαμε ο Άρης στην τέταρτη γνωστική θα έχει 9 βαθμούς, όλοι θα λέγαμε είναι ότι καλύτερο γίνεται επιτυχία τεράστια. Ναι. Άρα να μην κρίνουμε και να μην πιστεύω πρέπει να είμαστε και ήρεμοι και να πούμε μπράβο στα παιδιά στην προσπάθεια που έχουν κάνει ως την τέταρτη αγωνιστική και έχουν φέρει 9 βαθμούς, πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα, σε μια ομάδα που γίναν πολλές μεταγραφές. Παίζει ρόλο αυτό, Γιώργο. Έδειξαν ότι σίγουρα παίζει ρόλο μέχρι να βρεθούν και οι ποδοσφαιριστές. Εγώ το φοβόμουν πολύ αυτό το πράγμα. Μέχρι να βρεθούν, να γνωριστούν οι ποδοσφαιριστές, να δουν σε ποιο σύλλογο ήρθαν, αλλά και μεταξύ τους να θέλανε παιχνίδια ώστε να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Και ακόμα έχουμε. Γρήγορα. Δηλαδή ο Σιώπης έπαιξε, έχει παίξει, βλέπω, 34 λεπτά συνολικά. Ο Μαρτίνες ένα τεταρτάκι. Ο Μαύρα. Ο Μαύρα ακόμα δεν έχει παίξει. Δεν έχει μπει σε αποστολή, όχι, δεν έχει παίξει. Ο Βίτορ το ίδιο. Θέλουν παιχνίδια και να βρεθούν μεταξύ τους. Και νομίζω ότι το κάναν γρήγορα. Στο συγχαρητήριο αξίζουν και στον προπονητή. Θέλει υπομονή. Εντάξει, όλοι. Α, υπομονή δεν έχουμε. Εντάξει, εμείς ναι. Ξέρεις γιατί δεν έχουμε. Μεθαύριο είναι ο ΠΑΟΚ και θέλω ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Στο καπάκινο Αστέρας Τρίπολης, νομίζω από τα πιο δύσκολα εντός έδρας παιχνίδια. Εντός έδρας. Εκτός έδρας, ίσως να είναι καλύτερα με ομάδες από τον Αστέρα Τρίπολης. Γιατί κανένας Αστέρας Τρίπολης δεν θα βάλει 10 πίσω την μπάλα. Θα παίξει ποδόσφαιρο. Θα βρει χώρο ο Ματέο, ο Γκάμα, ο Ντιγκινή να κινηθούν και να κάνουν το παιχνίδι τους. Εντός έδρας όμως είναι πολύ δύσκολο το μάτς της Κυριακής και θέλω την άποψη και για τα δύο μάτς. Και του Κυπέλλου και της Κυριακής. Εντάξει, μόλις άκουσα την κλήρωση με τον ΠΑΟΚ, ήταν σίγουρα ένα πονοκέφαλο και για τον προπονητή, το καταλαβαίνω, και για τους ποδοσφαιριστές, γιατί ήρθε σε ένα σημείο που η ομάδα πήγαινε καλά, πάει καλά, έχει θετικές εμφάνισεις και ήταν λίγο νωρίς, γιατί περίμενε και τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένα ντέρμπι, να το εξηγήσουμε στην πόλη, που είναι σημαντικό για τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Yeah. Έτσι και την ψυχολογία για τη συνέχεια. Και νομίζω ήρθε λίγο νωρίς γιατί τους περίμενε στον ΠΑΟΚ στην 7η αγωνιστική στην έδρα. Αλλά αν το δούμε επαγγελματικά, είναι ένα παιχνίδι που σαν προπονητής για μένα θα πρέπει να δώσει συμμετοχή και στους άλλους ποδοσφαιριστές τώρα που θα είναι και ξεκούραστοι, να δείξουν και αυτοί ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα, γιατί έχει ποδοσφαιριστές που θα ήθελα να τους δω περισσότερο χρόνο, δεν τους έχω δει και εγώ και ο κόσμος ακόμα, και σίγουρα είναι ποδοσφαιριστές που και στα φιλικά δείξανε καλά στοιχεία και θα άξιζαν και περισσότερα λεπτά μέχρι τώρα και δεν τους δόθηκε ευκαιρία. Και για να δώσει, Γιώργο, και ανάσταση σε κάποιους ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι τις έχουν ανάγκη και φάνηκε νομίζω και κόντρα στον μπάσκετ, και σε ένα παιχνίδι που αν αφήσει στην άκρη το γόητρο και τη σημασία του έτσι για τον κόσμο των δύο ομάδων και για την πόλη γενικότερα, δεν κρίνει και κάτι. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ίσως να κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο. Ναι, εντάξει, δεν είναι και αυτό είναι ακόμα νωρίς, αλλά είναι ακριβώς είναι ένα ντέρμπι της πόλης που όποτε παίρνουν και αυτές οι δύο ομάδες συγχαίρονται εβδομάδες πριν ήδη από την κλήρωση κιόλας και είναι ένα μεγάλο ντέρμπι που είναι πολύ καλό για την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών γιατί ξέρουν ότι οι φύλαθλοι των δύο ομάδων το παίρνουν πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα, αυτό το παιχνίδι. Αλλά αν το δεις και επαγγελματικά έτσι ακριβώς είναι το πρώτο παιχνίδι στο κύπελλο και
είναι ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές που σας λέω ξανά ότι ενώ ξέρουμε είναι στην ομάδα, ξέρουμε είναι καλοί ποδοσφαιριστές ή ακούσαμε καλά, ακόμα δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία στο πρωτάθλημα, όπως είναι και ο Ναζλίδης που τον βλέπει σε ένα φιλικό ασχέτα και ας είναι με τον Αγροτικό Αστέρα, βάζει 3 γκολ, αλλά ακόμα τον βλέπει δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα και το παιδί σίγουρα θα βράζει και θα περιμένει την πρώτη ευκαιρία. Που το ξέρουμε καλά ότι αν την Τετάρτη πάει καλά και είναι επιτυχήνηση το που θα παίξει, θα βοηθήσει πολύ στο πρωτάθλημα. Είναι νομίζω ευκαιρία και για τον προπονητή να δει και ποιους άλλους ποδοσφαιριστές θα μπορέσει να χρειαστεί άμεσα να τους πετάξει μέσα στον αγώνα. Σίγουρα. Αυτό νομίζω ακόμα χρειάζεται γιατί έχει ποδοσφαιριστές από τον πάγκο που δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι. Ωραία. Και μιας που σε έχουμε και μαζί μας και αφού καλύψαμε έτσι και τα του αγώνα του περασμένου Σαββάτου. Θα ρωτήσεις για καφέ τίποτα. Και τον αγώνα. Όχι. θα σε ρωτήσω για έναν παίχτη του Άρη, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη για να επανέλθει και το γνωρίζει αρκετά καλά, τον Δημήτρη τον Ανάκογλου. Τι είναι, φίλε. Ναι. Όντως, είπα καφέ και κερνάει. Μόνο τον Ανάκογλου κερνάς καφέδες όμως. Εντάξει. Καλά. Μέχρι να γίνει καλά το νήμα και να βάλει το πρώτο γκολ με τον Άρη. Θα είναι όλα κερασμένα. Εσύ που τον ζεις και μιλάτε έτσι, πώς το. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για αυτόν, αλλά το παλεύει, δεν το αφήνει. Καταρχήν έχουμε χρονικό ορίζοντα επιστροφής. Μέσα στον επόμενο μήνα θα αρχίσει σταδιακά να μπαίνει στις προπονήσεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω και στην ΑΕΚ άφησε πολύ καλά στοιχεία και στο Μασαρακό πριν. Ένας ποδοσφαιριστής νέος και για μένα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής που σε τέτοια μάτς όπως ήταν στα Γιάννηνα. Σε καλές μέρες θα μπορεί να τα πάρει και μόνος του γιατί τον έχω παίξει και συμπαίχτης. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστή. Το παιδί φυσικά έδειξε κιόλας και στην ΑΕΚ και βοήθησε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Αλφα Εθνική και ήταν και στην Αλφα Εθνική πάρα πολύ καλός. Αλλά ήταν άτυχος με τον τραυματισμό του που έπαθε 2 χιαστούς και δεν μπόρεσε να δείξει αυτό που αξίζει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει δυνατός και θα βοηθήσει. Μακάρι να το παιδί καλά. Και να βγάλει στο γήπεδο αυτό το οποίο μπορεί να παίξει. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Απλά λίγο ήθελα να σχολιάσω για τον κόσμο που δεν μπορεί να είναι κοντά στην ομάδα. Που είναι τραγικό να πηγαίνω τόσο νωρίς στα Γιάννηνα από τις 12 ώρες που ταξίδευα και να βλέπεις το δρόμο να είναι κυτρινόμαυρο μέχρι τα Γιάννηνα. Να έχει παντού μπλόκα να σταματάνε η αστυνομία, τον κόσμο. Να ταλαιπωρεί τόσο πολύ κόσμο. Να σπουδαστεί ήθελε να είναι κοντά στην ομάδα και όσοι φτάσαν στα Γιάννηνα που ήταν πάρα πολλοί κόσμοι γιατί έμενα εκεί και το βράδυ βγήκα με τη γυναίκα να φάω και ήταν πάρα πολλοί κόσμοι αριανούς στα Γιάννηνα τους βλέπεις και είναι τόσο στεναχωρημένοι όχι τόσο μόνο για την ήττα αλλά που δεν φτάσαν ως εκεί και δεν μπορούσαν να βρουν ένα εισιτήριο να μπουν μέσα και ήταν παραδειγματικοί που ενώ φάγαν τέτοια πίκρα δεν κάναν ούτε το παραμικρό επεισόδιο στα Γιάννηνα. Είναι κρίμα γιατί τέτοιες ομάδες όπως ο Άρης που κουβαλάει και τόσο κόσμο εκτός έδρας ομορφαίνουν τον ποδόσφαιρο. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις και το λες. Είναι ένα από τα πράγματα που θα σχολιάζαμε και εμείς. Συνήθως οι καλεσμένοι αποφεύγουν να μιλήσουν για τέτοια θέματα. Δηλαδή, πολύ πιθανόν κάποιος άλλος να έλεγε: παιδιά, εγώ θα μιλήσω μόνο για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι δικό μου θέμα. Μπράβο σου, Γιώργο, που το θίγεις από μόνος σου κιόλας. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλά, συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Πουλιά. Και μπράβο του, το λέω και δημόσια. Συνήθως σε τέτοιες ερωτήσεις δεχόμαστε τρίπλες. Αλλά επειδή ο Γιώργος ξέρει για να σκοράρει. Και αυτός έπεσε θύμα των μπλόκων εκεί πέρα στα διόδια. Όπως όλοι μας. Ο Κουκουλιάς, ο οποίος μπήκε ως σχολιαστής της Νόβα. Ναι. Έκανε σχόλιο όντως ο άνθρωπος. Στην Νόβα μπορεί να μην τον δίνανε εισιτήριο να μπει μέσα. Γιατί σιγά, και τι έγινε, έπαιξε 20 χρόνια επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και τι έγινε, μωρέ, τώρα εδώ υπάρχει νόμος απαγόρευσης. Αλλά αυτό το φοβερό τώρα, δηλαδή να φτάνει στα διόδια και είναι από τα πρώτα τελευταία, νομίζω, πριν τα Γιάννη. Του Μετσόβου, ναι, και να σταματάνε. Γεια σας, πού πάτε. Δηλαδή. Δεν είναι τρομερό, ρε φίλε, ναι, 2018. Ήμουν έτοιμος να την πω την ατάκα. Στο δικό σου. Στο δικό σου. Αλλά. Όχι, εμείς επειδή ήμασταν. Δεν κρυφτήκαμε, λέμε στο γήπεδο. Λέει, είστε δημοσιογράφοι. Ωραία, λέει, δώστε μας μια καρτέλα, τα στοιχεία και τα λοιπά. Βγήκαμε τα καρτέλα. Και τα λοιπά, πάλι έλεγχο. Πάλι έλεγχο. Πα στην ΠΑΕ, έρχεται το ΕΦΚΑ. Πα στο τέτοιο, έρχεται. Τι γίνεται, ρε φίλε, με σένα. Ακατεβείτε τα μάξι τις ταυτότητές σας, να πάρουμε λίγο τα στοιχεία σας και τα λοιπά. Αλλά ήταν φιλικοί, εντάξει, ο ένας μας ρωτούσε, λέει, πώς το βλέπετε σήμερα το μάτς, λέει, τι θα γίνει. Καλά, επειδή είσαι δημοσιογράφος. Ναι. Εγώ είδα άλλες περιπτώσεις που δεν ήταν ευγενικοί, πουλούσαν και τρέλα με τον κασκόλ. Δεν να πας στο γήπεδο, δεν ξέρεις ότι υπάρχει απαγόρευση. Σιγά, βρε.
Σιγά βρε Πατακέ και Παπαδόπουλε μαζί. Έπρεπε να πάρουμε ένα κασκόλ να το βάλουμε πάνω στο τέτοιο, στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Το δικό μου το αυτοκίνητο είχε. Γιατί. Αλλά ήταν ο κύριος δημοσιογράφος μας. Φοβερά, φοβερά. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, να κάνω δύο σχολιάκια για το παιχνίδι. Ναι. Αν και τα είπαμε λίγο πολύ. Ναι. Αλλά εντάξει, υπάρχει και άλλο κοινό σήμερα. Επειδή ακούω και εσένα και πολλούς συναδέλφους να λέτε για την επιλογή του Ερέρα, το έχω γράψει και εγώ. Ναι. Για την επιλογή του Ερέρα να βάζει τον Γκάμα στον άξονα. Υπάρχει λοιπόν εξήγηση καθαρά αγωνιστική και καθαρά προπονητική. Που φυσικά εμείς οι αγλαοί, οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος δεν μπορεί να την αντιληφθεί. Μου την έστειλε ένας φίλος τώρα. Ναι. Αλλά το λέω ότι μου την έστειλε ένας φίλος για να το πιστώσω. Αλλά έτσι κι αλλιώς η πληροφόρηση που είχα από την πλευρά του προπονητή είναι αυτή που μου έστειλε και ο φίλος. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κοινό ρουφ. Ναι. Ότι. Ο Μπρούνο Γκάμα παίζει εκεί και όχι στα πλάγια για δύο λόγους. Ο βασικότερος λόγος που παίζει εκεί είναι ότι με το σύστημα που παίζει ο Ερέρα είναι πολύ απαιτητική η θέση του εξτρέμ και στις βοήθειες που πρέπει να δίνει στα μπακ. Ειδικά όταν το μπακ είναι ο Κολάσο. Άρα, ο Γκάμα επειδή δεν μαρκάρει, και αυτό δεν αλλάζει παιδιά, ενώ ο Ματέο Γκαρσία μαρκάρει, και θα πει κάποιος εδώ, ο Ματέο Γκαρσία το κάνει το λάθος. Παρ' όλα αυτά, ο Ματέο Γκαρσία είναι σπάνιος παίκτης, ακριβώς γιατί πέρα από την ικανότητά του, γιατί τον γκολ πάει να βάλει με το δοκάρι, είναι αποκλέψιμο. Δικό του, αυτός την κλέβει την μπάλα. Ναι. Και δίνει πάρα πολλές βοήθειες στον μπακ. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Ο λόγος που θέλει να δίνει βοήθειες ο εξτρέμ είναι ένας ακόμα. Ο Ερέρα βλέπει ότι και ο Μπάσο και ο Ματίγια κάνουν πολλά λάθη. Και δεν έχουν τη διαγώνια κάλυψη. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ο βασικός λοιπόν λόγος που ο Γκάμα παίζει στο δεκάρι είναι ότι ο Ντιγκινί, που μπορεί να μην βλέπετε στα Γιάννενα, δεν βλεπόταν όντως στα Γιάννενα, ήταν πάρα πολύ κακός μέσω επιθετικά. Εν τούτη στη δουλειά του στο κομμάτι του να γυρνάω μαρκάρι. Και να βοηθάω μαρκάρι. Και να μαρκάρω το κάνει. Ναι. Ενώ ο Γκάμα δεν το κάνει. Δεν αλλάζει αυτό, παιδιά. Αν ο Γκάμα μάρκαρε κιόλας, δεν θα έπαιζε ποτέ στον Άρη. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτή τη. Περίμενε, υπάρχει και δεύτερο. Α, ωραία. Το δεύτερο στοιχείο που είναι πάνω σε αυτό και είναι ενισχυτικό του πρώτου είναι ότι ο Μπρούνο Γκάμα δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι διπλάσια τα χιλιόμετρα που απαιτούνται να κάνει ένας ποδοσφαιριστής στη γραμμή, ναι, από αυτά που κάνει στο κέντρο. Όταν λοιπόν δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, είναι φυσιολογικό ο προπονητής να ψάχνει να βρει και άλλους τρόπους που δεν του βγήκαν μεν εκ του αποτελέσματος. Έτσι. Χαραμίζεται εντός εισαγωγικών ένας παίκτης που βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι χαραμίζεται ο Μπρούνο Γκάμα, γιατί αν έβαζε τον γκολ ο Μπρούνο Γκάμα, που βέβαια το βάλε, θα το βάζε από πλάγια. Η ευκαιρία είναι εκεί. Όταν είχε πάει στα πλάγια τότε, με τον Ναζλίδη. Εγώ το μόνο λοιπόν που θα πω και θα μπορούσε να κάνει ο προπονητής, αλλά πολύ ωραία τα λέω πάλι εγώ από εδώ πέρα, είναι ότι πολύ ωραία, αφού ο Μπρούνο Γκάμα δεν μπορεί να σου κάνει αυτή τη δουλειά, βγάλ τον στο 46 και βάλ τον Μαρτίνες. Βγάλ τον στο 46 και βάλε τον Ντιγκινί. Γιατί από τη μία λέμε Μπρούνο Γκάμα, Μπρούνο Γκάμα, από την άλλη όμως πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αυτό το παιδί δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αυτό το παιδί ήρθε τέλη Αυγούστου. Μέσα Αυγούστου πότε ήρθε και στο τέλος. Πρώτο μάτς έπαιξε με τα Γιάννενα 20 Αυγούστου. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Που είχε λίγες μέρες που ήρθε. Ήρθε λοιπόν εκεί στα μέσα προς τέλη Αυγούστου, χωρίς προετοιμασία. Χαζέψαμε γιατί τον είδαμε στο μάτς με τη Λαμία. Το οποίο όμως δεν είχε τις απαιτήσεις που προαναφέραμε. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, μετά το διάστημα της διακοπής, είναι χειρότεροι. Αυτός που γνωρίζει από εκγύμναση και τα λοιπά, μου λέει το φυσιολογικό είναι να είναι χειρότεροι. Γιατί αν ήταν καλύτεροι μετά τη διακοπή αυτή, θα φτάναμε τον Οκτώβριο και θα ήταν με θλάσεις. Γιατί έχουν περισσότερα προπονητικά φορτία. Πλέον. Ναι. Το ότι τώρα έχουν μια πτώση είναι φυσιολογικό, λένε αυτοί οι 3-4 ποδοσφαιριστές. Άρα είναι μια εξήγηση ποδοσφαιρική, προπονητική, σίγουρα, αγωνιστική αυτή, που σας τη μεταφέρουμε εδώ από το Λαμπαοτάρης. Αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Υπάρχουν εκπομπές που το μόνο που κάνουν είναι το εξής. Άντε ρε κοιμισμένε ρε, ρε, βάλε στον άξονα τώρα το τέτοιο και ρίξ' τον από τα πλάγια, βρε. Βρε κοιμισμένε βρε, τώρα μωρέ, τώρα μωρέ. Αυτό. Ναι. Υπάρχουν αυτές οι εκπομπές. Εμείς αυτό το οποίο θα προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί φυσικό είναι να μην τα ξέρουμε. Να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Όσο όχι, όχι να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι.
να προσπαθούμε λάθη εντός των τυχών αγωνιστικά ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εξήγηση, ας πούμε, εμένα με ικανοποιεί ως εξήγηση αυτό. Δεν με ικανοποιεί ότι το άλλο που είπε ο Πάκο, ότι εγώ θέλω να είμαι σίγουρος για τις αλλαγές, γι' αυτό άρχισα να τις κάνω. Έχασε ένα τέταρτο όμως. Και είδες ότι όταν μπήκε ο Σιώπης ήσουν μια ταχύτητα πιο γρήγορη. Κάτω-κάτω, ναι, το ρίσκο ή η γρήγορη απόφαση είναι προσόν. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, εντάξει, για να είμαστε σίγουροι, την κάνουμε και στο 85. Από την άλλη, έχω διαπιστώσει ότι αυτός ο προπονητής δεν ψάχνει για άλοθη. Λέει αυτό που βλέπει, λέει αυτό που πιστεύει. Αλλά σας λέω μία θέση προπονητική αγωνιστική, η οποία έχει βάση για μένα. Στο γιατί παίζει εκεί και δεν παίζει εκεί. Όπως είχε απόλυτη βάση η αλλαγή Κολάσο Μενέντεθ. Πιστεύετε ότι ο προπονητής δεν βλέπει ότι ο Μπάσα, ο Ματίγια, ο Μενέντεθ, ο Ματέο, ο Γκάμα κάνουν πολλά λάθη? Δεν έχει πάρει τη στατιστική που είπα εγώ πριν, τα 171. Τι έκανε λοιπόν? Προσπάθησε να περιορίσει τον αριθμό αυτών των λαθών. Και είμαι βέβαιος ότι αν ο Σιώπης είχε κάνει προετοιμασία και ήταν από την αρχή και ίσχυε το ίδιο για τον Μαρτίνες, θα βλέπαμε και νωρίτερα αλλαγές, αλλά ενδεχομένως να βλέπαμε και εξ ολοκλήρου αλλαγές. Ο Σιώπης, για παράδειγμα, έχει τη διαγώνια κάλυψη. Μπορεί να δώσει τη βοήθεια στην πλευρά. Ο Σιώπης, που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, επειδή το έχω δει το παιδί και τα λοιπά, και επειδή τον βλέπω, τον παρακολούθησα όταν όλο αυτό το δίμηνο πηγαίναμε να τον πάρουμε. Ναι. Θα πρέπει να αντιληφθεί ότι όταν ο Άρης χάνει και είναι εντός της εμβέλειας της κάμερας, δεν μπορεί να χαριεντίζεται με ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από τους άλλους. Θα μου πεις πού να το σκεφτεί εκείνη τη στιγμή. Συμπαίκτη του στην Εθνική. Ναι. Όπως επίσης το ίδιο και μετά το τέλος στα αποδυτήρια. Δεν βγάζουμε γραμμές τώρα. Και μετά το τέλος στα αποδυτήρια. Έξω από τα αποδυτήρια. Ναι. Που είδε ένα φιλαράκι του, έκανε λες και είχαμε κερδίσει 5-0. Εγώ μπορώ να το αντιληφθώ, να το καταλάβω. Ο οπαδός όμως του Άρη που τον έβλεπε, που ήταν δίπλα μου, τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Που δεν έκανε κάτι. Αγκάλιασε ένα φίλο του, προφανώς είχαν το δει κανένα δύο χρόνια. Μια φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Πρέπει κάποια παιδιά να μπουν στη λογική αυτή. Η αντίληψη της κατάστασης είναι και της εκάστοτε κατάστασης. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ και φυσικά θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρέα. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. FM κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά από τις 6.30 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Για την ώρα θα πάμε στο μπάσκετ. Αφού είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο και κυρίως έχουμε αγωνιστική δράση αύριο για τον Άρη, που δίνει ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ρωσία κόντρα στην Νίζνη Νόβγκοροτ. Η ομάδα η οποία βρέθηκε χθες στην Αθήνα, έκανε και μια προπόνηση στο Λεκανοπέδιο και σήμερα το μεσημεράκι αναχώρησε με προορισμό την Ρωσία. Ακόμα ένα δύσκολο ταξίδι, γιατί θα φτάσει αργά η αποστολή και δεν θα προλάβει να κάνει σήμερα προπόνηση. Θα κάνει ένα χαλάρωμα αύριο, ανήμερα, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Και δεν ξέρω τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις και τι ρόλο μπορεί να παίξει κούραση. Γιάννη Παραπονιάρη, καλησπέρα. Σε αυτό το παιχνίδι στην Γεωργία δεν τον επηρέασε η κούραση στον Άρη. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο την επηρεάσει αύριο κοντά στην Ίσνη. Κοίταξε, η κούραση είναι δεδομένη, ειδικά όταν μεσολαβεί ένα τέτοιο ταξίδι που πρόκειται πραγματικά για μια οδύσσια. Ναι. Γιατί οι αθλητές αναγκάζονται να πάρουν το πούλμα, να πάνε στο αεροδρόμιο, να πετάξουν, να περιμένουν στις ώρες αναμονής μέχρι να πάρουν την δεύτερη πτήση και μετά του και την αρχή ίδια διαδικασία για να επιστρέψουν στην βάση τους. Σίγουρα όλη αυτή η διαδικασία επηρεάζει τους αθλητές και επηρεάζει τα ποσοστά και τα επίπεδα ενέργειάς τους. Βέβαια, στο παιχνίδι με την Δυναμό δεν το είδαμε αυτό σε μεγάλο βαθμό, γιατί και η δυναμικότητα της ομάδας από τη Γεωργία ήταν πάρα πολύ μικρή, οπότε είχε τη δυνατότητα ο Βαγγέλης Αγγέλου να ανοίξει το rotation, να δώσει χρόνο συμμετοχής
και στους 12 παίκτες που είχε στην αποστολή, οπότε έτσι τους διατήρησε με αυτόν τον τρόπο, τους διατήρησε πιο φρέσκους και έτσι με περισσότερη ενέργεια. Τώρα, κόντρα στην Ίσνη, που σαφώς είναι μια ανώτερη ομάδα από την Δυναμό Τυφλίδας, και ο Άρης θα πρέπει να καταβάλει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο της, θα δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει και η κόπωση τους παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου. Γιατί μιλάμε ότι τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα μέχρι να προετοιμαστείς για το ένα και έτσι να βάλεις το μυαλό σε μια διαδικασία να σκεφτεί το πρώτο σκέλος, το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά των αγώνων. Στο κατευθείαν αλλάζει το τσιπάκι και σκέφτεσαι τον επαναληπτικό και την ρεβάνς με τα δεδομένα που έχεις από τον πρώτο αγώνα. Γι' αυτά όμως είναι υπεύθυνοι το τεχνικό επιτελείο, ο προπονητής και οι συνεργάτες του, είναι υπεύθυνοι οι γυμναστές με την αποθεραπεία που θα κάνουν οι καλαθοσφαιριστές, με την γυμναστική, με την προπόνηση και με ποια ένταση θα την πραγματοποιήσουν, προκειμένου να διατηρήσουν σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση το σώμα του για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνθήκες του αγώνα. Πλέον ο Άρης σκέφτεται αποκλειστικά τα παιχνίδια με την ρώσικη ομάδα. Αύριο το πρώτο παιχνίδι στις 7 στην έδρα της Νίσνης, στο Νόβγκοροντ, στην ρώσικη πόλη. Από ό,τι είδαμε από τα πρώτα παιχνίδια της Νίσνη με την Πόρτο και συγκεκριμένα αυτό που έγινε μέσα στο Νόβγκοροντ, είναι ένα μικρό γήπεδο, το γήπεδο της ρωσικής ομάδας, ένα γυμναστήριο ουσιαστικά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν είναι δηλαδή μια ιδιαίτερα μεγάλη έδρα με μεγάλη χωρητικότητα που θα προσελκύσει και πολύ κόσμο, οπότε όσον αφορά αυτόν τον παράγοντα ο Άρης δεν θα τον έχει έτσι στο μυαλό του. Παρ' όλα αυτά η Μίσνη, όπως είπαμε, είναι μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα με ποιότητα που διαθέτει μια πολύ αξιόλογη πεντάδα παικτών, ουσιαστικά έναν κορμό πάνω στον οποίο στηρίζεται το 90-95% τόσο του επιθετικού όσο και του αμυντικού παιχνιδιού. Έχει Αμερικάνους παίκτες όχι πρώτης διαλογής, αλλά καλούς καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν δείξει την ποιότητά τους αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας τους στο Basketball Champions League, και ο Άρης καλείται να βρει την κατάλληλη φόρμουλα, να επενδύσει στο κατάλληλο αγωνιστικό πλάνο προκειμένου να βρει τους τρόπους για να τους περιορίσει. Αυτή την ώρα που μιλάμε η ομάδα βρίσκεται στη Μόσχα, βρίσκεται στην ρωσική πρωτεύουσα και αναμένει την επόμενη πτήση για τον Νόβγκοροντ, η οποία θα είναι στις 8 και 4, από ό,τι λέει το πρόγραμμα της ΚΑΕΦ. Στις 8 και 4 η ομάδα θα πετάξει από τη Μόσχα με προορισμό τον Νόβγκοροντ, όπου θα βρίσκεται εκεί γύρω στις 10 παρα 25 ώρα Ελλάδος. Όλη την ημέρα δηλαδή η ομάδα βρίσκεται, καθοδόν βρίσκεται στο ταξίδι, προκειμένου να είναι στην πόλη Νόβγκοροντ εγκαίρως και αύριο το πρωί να πραγματοποιήσει μια προπόνηση, ένα χαλάρωμα ουσιαστικά, με το οποίο θα ολοκληρώσει και την προετοιμασία της εν ώψη της πρώτης μάχης στον β' προκριματικό γύρο του Basketball Champions League. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι άλλο γενικότερα. Αυτό που αξίζει να προσθέσουμε και είναι και το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τον Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος υπολογίζει κανονικά σε όλους τους παίκτες του. Όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, το γεγονός ότι άνοιξε το rotation ο Έλληνας τεχνικός και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους καλαθοσφαιριστές του, τους κράτησε μέσω αυτής της διαδικασίας έτσι και πιο φρέσκους εν ώψη των πιο απαιτητικών αγώνων που ακολουθούν απέναντι στην ρωσική ομάδα. Οπότε περιμένουμε αύριο από τον Άρη να βγάλει την ενέργεια που έβγαλε στα παιχνίδια με την Δυναμό Τυφλίδας, κυρίως μέσα από την άμυνά του, να προσπαθήσει να χαλάσει το επιθετικό πλάνο των αντιπάλων του και έτσι μέσα από αυτή την κατάσταση να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όσα θα του δώσει η ρωσική ομάδα και να τη χτυπήσει στις αδυναμίες της, προκειμένου να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Σε αυτόν τον, στον τρίτο προγραμματικό υπάρχει το ζευγάρι, το γνωρίζουμε, μπορεί να προκύψει ο αντίπαλος. Ναι, ναι, ο αντίπαλος είναι δεδομένος, έχει γνωστοποιηθεί από την ημέρα της κλήρωσης και είναι η ομάδα από την Τσεχία, η Παρτουμπίτσεφ. Αυτή είναι η ομάδα η οποία θα είναι το τελευταίο ουσιαστικά εμπόδιο για όποιες εκ των Άρη και Μίσνη προκριθούν στον τρίτο προγραμματικό πριν από τους ομίλους της διοργάνωσης. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα τώρα να περάσει την Ίσνη ο Άρης Κόντρας. Πώς την είπες? Παρτουμπίτσε. Είναι η ομάδα από το τσέχικο πρωτάθλημα. Ναι. Είναι η ομάδα η οποία πήγε πέρσι τελικούς με την Νίμπουργκ, η οποία στέφθηκε για μια πρωταθλήτρια Τσεχίας. Ναι, πρωταθλήτρια Τσεχίας. Η Νίμπουργκ έχει πάρει καμιά 750 συνεχόμενα πρωταθλήματα στην Τσεχία. Ναι, δεν έχει αντίπαλο πραγματικά. Ναι, ναι. Πέρασε κατευθείαν στους ομίλους, οπότε η Παρτουμπίτσε είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μίσνη Άρης για να δει ποιον θα αντιμετωπίσει. Θα δούμε λοιπόν την Πέμπτη το βράδυ, θα ξέρουμε. Την Πέμπτη επαναληπτικώς τι ώρα είναι? Είναι στις 28 του μηνός το παιχνίδι, ναι. Σε 7 η ώρα Ελλάδος. Κάντε το λίγο πιο αργά, ρε Γιάννη, τώρα. Τι 7 η ώρα. 8, 9, ρε φίλε, δηλαδή να μην χάσουμε μια βράδυ την εκπομπή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα κάνουμε το post-game μετά μαζί το βράδυ. Εντάξει, θα έχουμε τρίτο ημίχρονο αναλυτικά, ειδικά και αν κερδίσει η ομάδα και εξασφαλίσει και το εισιτήριο της πρόκρισης, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και με περισσότερο κόσμο, λογικά, από ό,τι είδαμε το περασμένο Σάββατο. Σωστά. Εντάξει, το περασμένο Σάββατο συνέπεσε χρονικά και το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Άρη. Μάλιστα, όταν τελειώσαμε το ρεπορτάζ από το παιχνίδι με την Δυναμό Τυφλίδας και ανεβάσαμε όλα τα θέματα που έπρεπε να ανέβουμε, πήγαμε στο κηλικείο του Παλέντε Σπορ για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Μπας Γιάννενα και ουσιαστικά ο περισσότερος κόσμος ο οποίος βρέθηκε στον Ιγκάλης Χολ για να δει το μάτς με την Δυναμό Τυφλίδας, μετά κάθισε και αυτός στο κηλικείο του Παλέ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τους Γιαννιώτες, γιατί ουσιαστικά ήταν συνεχόμενη μετάβαση ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. 8.30 ξεκίνησε στα Γιάννενα το μάτς. Ο Άρης, ο μπασκετικός, τελείωσε γύρω στις 9 παρά 20 παρά 25 εκεί το παιχνίδι, οπότε και για τους φίλους του Άρη τους διευκόλυνε αυτή η διαδικασία να κάτσουν να το δουν στο κλικείο του Παλέ. Έγινε τζίρος. Αυτό έχει σημασία. Έγινε τζίρος, ναι, αλήθεια. Έγινε κατανάλωση. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτή. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη και το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη, ο οποίος αύριο στις 7 αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Νίζνη Νόβγκοροτ σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Μας είπε ο Γιάννης, η αποστολή βρίσκεται ήδη στη Μόσχα. Το βραδάκι νωρίς αναμένεται στο Νόβγκοροτ, η Νίζνη Νόβγκοροτ, το πλήρες όνομά του. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το όνομα της ομάδας. Και αύριο το πρωί θα κάνει ένα τελευταίο χαλάρωμα πριν το παιχνίδι με τους Ρος. Παιχνίδι φυσικά για το οποίο θα ενημερωθείτε ζωντανά. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση αύριο από τον Λίμπερο 107,4 και εννοείται το live από το All About Άρης αύριο το απόγευμα είναι μπασκετικό, έτσι. Παραμονές ενός ντέρμπι στο ποδόσφαιρο βέβαια, αλλά μπασκετικό. Γενικότερα είναι γεμάτη η εβδομάδα για τον Άρη στα δύο μεγάλα αθλήματα. Τρία παιχνίδια δεν θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων. ΑΕΚ Λαμία, Πανετολικός Παναθηναϊκός και Πανιώνιος Λάρισα. Το πρόγραμμα μπορεί να είχε βγει για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, η οποία θα αρχίσει αύριο, όμως δεν είχε ανακοινωθεί η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Και αυτό γιατί μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι δεν ήταν γνωστό ποια μάτς θα γίνουν. Και έτσι, μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κυπέλου, αποφασίστηκε να αναβληθούν τρία παιχνίδια. Αυτά τα οποία αναφέραμε. Και μάλιστα η Επιτροπή Κυπέλου της ΕΠΟ χρέωνε τη Super League για τον μπάχαλο το οποίο δημιουργήθηκε στο κύπελο με βάση τον προγραμματισμό που έκανε για την τέταρτη και πέμπτη αγωνιστική. Ωραία πράγματα γενικότερα, ομορφιές που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, μια μέρα πριν να αναβάλλονται τρία παιχνίδια για το κύπελο. Ευτυχώς της Τετάρτης, που είναι και το πιο εμπορικό μάτς της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου, ανάμεσα ΠΑΟΚ και Άρη, δεν θα αναβληθεί και θα διεξαχθεί κανονικά στις 7 στο στάδιο της Τούμπας. Ο φίλος 779, να διαβάσουμε το μήνυμά του πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Κακός δαίμονας έγινε ο ΠΑΣ με Πετράκη από τη χρονιά της πτώσης πέρυσι στο κύπελο
Και φέτος, ακόμα και στο φιλικό, διαχείριση κρίσης από Ερέρα και από τον κόσμο, δεν υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή στον Άρη. Εντάξει, ήταν μια ήττα. Η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται νομίζω τόσο για το αποτέλεσμα. Εντάξει, γιατί ο Άρης δεν άξιζε να χάσει. Και έχασε από καθαρή ατυχία σε μια φάση δηλαδή που δεν έμπαινε γκολ με τίποτα, αλλά μπήκε τελικά. Τα ήθελε έτσι η μοίρα. Η κουβέντα γίνεται για την εικόνα της ομάδας. Και για την εικόνα της, σε σύγκριση πάντα και με κριτήριο, τα προηγούμενα παιχνίδια εδώ που έχει δώσει και κυρίως τα πρώτα δύο μάτς της σεζόν. Με Λαμία και Λάρισα, ο παρουσιάζει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όλη αυτή η κριτική που γίνεται, γιατί θα γίνεται πάντα κριτική, αναιρεί αυτά τα οποία λέμε εδώ και τόσο καιρό, ότι ο Άρης βγάζει μια αισιοδοξία, μια υγεία και θέλει υπομονή. Αυτά συνεχίζουν να υφίστανται. Άλλο όμως το να χάνεις ένα παιχνίδι προσπαθώντας δεν σου βγήκε, και άλλο το να παρουσιάσεις την εικόνα αυτή που είδαμε το περασμένο Σάββατο. Χωρίς αυτή η εικόνα βέβαια να σημαίνει ότι θα φέρει και κρίση μέσα στην ομάδα και άγχος και πανικό. Σε καμία περίπτωση. Δεν ισχύουν όλα αυτά έτσι αλλιώς. Το κλίμα στην ομάδα παραμένει καλό. Σίγουρα σε κανένα δεν άρεσε αυτό το αποτέλεσμα και υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, γιατί η ομάδα είχε αυτή την εμφάνιση. Είναι στο χέρι του Ερέρα πρώτα και των παικτών για να αλλάξουν αυτή την εικόνα. Να υπάρξει αντίδραση, και θα υπάρξει αντίδραση από τον Άρη. Είναι μια ομάδα με μέταλλο και ποιότητα που θα βγάλει αντίδραση. Και μακάρι να το κάνει άμεσα, είτε στο παιχνίδι κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, που είναι βέβαια διαφορετικές συνθήκες, είτε στο μάτς πρωταθλήματος, το σημαντικό μάτς πρωταθλήματος, με τον Αστέρα Τρίπολης την ερχόμενη Κυριακή στις 7 στο Κλεάνθης Μικελίδης. Πάμε, Βασίλη Καβαδία, στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής και θα ανοίξουμε φυσικά και τις τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Ανοίγουμε και γραμμές στο 2310-287-888. Μπορείτε να καλείτε για να ακούσουμε και τη δική σας θέση, τη δική σας άποψη, τη δική σας τοποθέτηση, εφόσον το επιθυμείτε βεβαίως. Επαναλαμβάνω, 2310-287-888. Τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. Ο 779 λέει: «Κακός δαίμονας έγινε ο ΠΑΣ με τον Πετράκη. Από τη χρονιά της πτώσης πέρυσι στο κύπελο και φέτος, ακόμα και στο φιλικό, διαχείριση κρίσης από Ερέρα και από τον κόσμο». Αν την κάνει σωστά τη διαχείριση κρίσης ο Ερέρα, θα την κάνει και ο κόσμος. Το βασικό είναι να γίνεται εντός της ομάδας ή να διαχειρίζεται η κρίση. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κρίση με ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Με ένα αποτέλεσμα να έχουμε κρίση. Προς Θεού. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Έλα, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά, εσύ τι κάνεις? Καλά, είστε, καλά κι εγώ. Πρώτον, γιατί να παίξεις φιλικό με τα Γιάννα, φίλε μου, όταν είδες αυτή τη λίστα προχτές? Όταν? Είδες αυτή τη λίστα να μην πάει κανένας. Δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Πώς δεν το ξέραμε? Να γίνει μια μελέτη. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λες. Προκύπτουν στην πορεία πράγματα και μαθαίνεις. Έλα ρε Ερέρα εδώ πέρα. Το 0-0 μας χαλάει. Δεν μας χαλάει. Έξω την κοινή. Ακόμα να στο κέντρο, αλλά Πετράκι 0-0 να το λύσουμε, αγόρι μου. Αφού δεν βγαίνει. Σχετικό είναι αυτό, αφού κυνηγάς την νίκη. Γιατί? Γιατί κυνηγάς την νίκη. Τα βίντεο, γιατί βλέπεις ότι μπορείς. Το ρισκάρεις πολύ ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι πήρε κανένα ρίσκο. Δεν είσαι στο γήπεδο. Όχι, ρισκαδόρικο ήταν. Για μένα στο 0-0 έπρεπε να το κλειδώσεις εκεί. Ας το 0-0 10 πόντους δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Για το 0-0 πήγαινε. Αλλά έκατσε αυτή η φάση. Ο Πάσης Γιάννα δεν είχε άλλο τρόπο να βάλει γκολ. Ναι, εγώ θα το κλείδωνα. Θα βάζα ακόμα ένα στο κέντρο και θα αφήνα ένα μπροστά. Το να βγάλεις έναν... Ωραία, και το έκανες. Δεν θα χτυπούσε μπάλα στο πόδι του Δελιζής να μπει μέσα. Πάλι θα χτυπούσε. Γιατί μπορεί να μην φτάναμε έφεγες... σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να μην φτάναμε. Εντάξει, τελείως υποθετικό τώρα είναι αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώθηκε, αλλά το αποτέλεσμα τώρα προήλθε από μια κόντρα της κόντρας. Οι έδρες αυτές να μελετηθούν, φίλε. Τι έγινε πέρσι με ποιους, τι αποτελέσματα έκανε. Να δουν όλα τα βίντεο, έλα εδώ. Τι έκανε η ΑΕΚ πέρσι και πήρε το πρωτάθλημα, μάλιστα. Αυτό. Πώς έπαιξαν τα Γιάννα, έτσι, ωραία. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ πέρσι, μάλιστα αυτό. Πώς παίξα τα Γιάννα, έτσι ωραία. Άρα εγώ πώς τα παίξα. Μα ο Άρης ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Εικάζω ότι ο Ερέρα, ειδικά, ο οποίος είναι ένας προπονητής που ειδικεύεται στο συγκεκριμένο κομμάτι, ήξερε τι θα αντιμετωπίσει.
Και φάνηκε ότι ήξερε, να σου πω γιατί φάνηκε ότι ήξερε. Ναι. Για το γεγονός ότι επέμενε τόσο πολύ στον τρόπο παιχνιδιού που προσπαθούσε να παίξει. Αλλά δε, ήταν ότι δεν είναι σε κακή μέρα οι παίκτες σου και δεν μπορούν να αλλάξουν μια πάσα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι να κάνει. Αυτό είναι αλήθεια και ο Μαρτίνες που είπε και αυτοί πιστεύω δεν είναι έτοιμοι φίλε ακόμα. Δεν είναι, δεν είναι. Γι' αυτό δεν του βάζει. Με εξαίρεση ίσως το Σιώπη. Με εξαίρεση στον ναι. Σιώπη, οι άλλοι όχι νομίζω, δεν είναι σίγουρα έτοιμοι. Ο Μαρτίνες αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο... Ήταν αργά, αυτά είναι τα... Θέλουν ένα μήνα ακόμα σίγουρα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Παιδιά, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Μετά από μία ήττα, μπορεί να γινόμαστε όλοι προπονητές, ακόμα και εγώ, εσείς και όλοι μας. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Το πρόβλημα δεν είναι... Τι έγινε στα Γιάννα, τα Γιάννα ήταν μια κακή παρένθεση, χάσαμε, στεναχωρηθήκαμε όλοι, εγώ δηλαδή έσκασα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το Σαββάτο και την Κυριακή το σκεφτόμουν, άσχετο αυτό. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε σοβαρό θέμα μέσα στην περιοχή με κλειστές ομάδες. Όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος, το 80% θα σε παίξει έτσι. Φίλε, να σου πω κάτι. Πρέπει να βρει τον τρόπο ο Ερέρα να ξεκλειδώνει αυτές τις άμυνες. Το έκανε στις πρώτες δύο αγωνιστικές και για να απαντήσω αυτό το οποίο. Κοίταξε, στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο σκληροτράχυλη η άμυνα ούτε του Λιβαδιακού ούτε τη Λάρισα. Λάρισα Λαμία. Τα Γιάννα δεν ήταν παρένθεση γιατί τις αγωνιστικές αδυναμίες που εμφάνισε ο Άρης στα Γιάννα τις εμφάνισε πάνω κάτω και στο παιχνίδι με το Λιβαδιακό. Συμφωνώ μαζί σου, εγώ μαζί σου είμαι. Όμως υπάρχει κάτι παιδιά και πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Ο Ερέρα δεν τον κάνω κριτική, δεν μου αρέσει να κάνω κριτική σε προπονητές, σε ποδοσφαιριστές. Ναι. Αλλά βλέποντας το παιχνίδι. Επειδή αυτός είναι πολύ ανώτερος από μένα και από όλους μας, γιατί αυτός είναι χρόνια μέσα στα γήπεδα και αναλύει ομάδες, η δική μου η άποψη είναι ότι άρχισε να κάνει λίγο τις αλλαγές. Γιατί με το που έκανε τις αλλαγές, κάναμε και 3-4 φάσεις. Σε αυτό ναι. Έπρεπε να κάνει από το ημίχρονο, όχι από το ημίχρονο που άρχισε δεχτεί γκολ. Ναι, αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα, επειδή έχει εμπιστοσύνη σε κάποιους παίκτες, ενδεχομένως ο Ντεγκάμα μια κίνηση που θα έκανε ό,τι κοινή ή οτιδήποτε, πίστευε ότι θα το γυρίσει το παιχνίδι. Δεν του βγήκε και έγιναν και λίγο αργά οι αλλαγές. Το ζητούμενο για μένα ο Άρης είναι όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως ότι κάποιοι παίκτες δεν είναι έτοιμοι, ακόμα και ο Ντεγκάμι και κάποιοι άλλοι. Έχουν σημάδια κόπωσης, κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Με μεγάλες ομάδες θα τα πληρώσουμε αυτά τα λάθη. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι πρέπει οι ποδοσφαιριστές του Άρη να πάρουν πιο γρήγορα φυσική κατάσταση. Και λέμε ότι ο Μπάσα έχει φυσική κατάσταση, αλλά κουράζεται, παιδιά, κάνει πολλά λάθη, το έχετε δει. Και αυτός κουράζεται. Δεν είναι, κοίτα, ο Μπάσα δεν νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα φυσικής κατάστασης στα λάθη του. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού του. Είναι αυτός ο τρόπος. Ο Μπάσα παίζει πολύ σε. Δεν παίζει στον πρώτο χρόνο. Παίζει πολύ στο δεύτερο-τρίτο χρόνο. Δηλαδή... Αυτό είναι σφάλμα, φίλε. Γιατί γίνανε και με το Λιβαδιακό και με τη Λάρισα που είδαμε. Εκτός από το παιχνίδι του Λαμίας, δεν το βάζω. Γίνανε πολλά λάθη στο κέντρο και χάσαμε. Δηλαδή με ομάδες όπως είναι, ας πούμε, π.χ. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Θα τα πληρώσουμε αυτά. Ο Μπάσα πρέπει να γίνει πιο απλός στο παιχνίδι. Ναι. Να το απλοποιήσει περισσότερο. Αυτό είναι. Ότι ο Άρης έχει πάγκο, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμοι κάποιοι παίκτες, όπως λέτε εσείς, που τους βλέπετε στην καθημερινή βάση. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που ακούμε από εσάς. Ευελπιστώ ότι τον Οκτώβριο, θέλω να πιστεύω, ότι θα, και οι παίκτες αυτοί που παίζουν θα αλλάξουν λίγο τον τρόπο παιχνιδιού και οι παίκτες που περιμένουν να πάρουν δεκάδα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Σκέπης, παιδιά, θα πιάσει δεκάδα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, να το ξέρετε. Από την Τετάρτη κιόλας. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα χάσει τη θέση του από την Τετάρτη και μετά, είναι σίγουρο αυτό. Εάν, όπως λένε και ο Μαυρά είναι τέτοιος, ναι. Δεν θα τη χάσει και αυτό στη θέση του. Και ο Μαρτίδας που τον είδα στα 10 λεπτά, 13, παρόλο που δεν είναι έτοιμος, θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ επιτελικά το παιχνίδι. Να είσαι καλά. Αυτό είδα. Εγώ αυτό πιστεύω. Να είστε καλά, παιδιά, να τα πούμε καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Άλλος, Ρεσί Γιώργο, ερώτον τον λέει. Ο Ντεγκάμα λέει ποιος είναι ο Βάσκο. Αμέσως εσύ να ξεφωνήσεις. Γκάμα, εντάξει ο άνθρωπος. Πω, είπε, έβαλε ένα ντε μπροστά. Ο Μεργή Μαύρα ανέβασε φωτογραφία στο Instagram. The calm before the storm. Η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Αύριο θα έχει βροχές λέει. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Η πίτσα είναι τετράγωνη και η μπάμα είναι τάνα. Ναι, συνήθως αυτό γίνεται. Ναι. Αλλά αυτό... Απλά η πίτσα τρώγεται, ενώ η μπάλα όταν κάνει αυτά που λες, δεν τρώγεται. Σωστό. Ναι. Δεν κάνω κριτική. Μια επισήμανση θέλω να κάνω απλά. Ναι. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, πρέπει να προβλέψεις ότι θα σου έρθει και στραβή.
όταν είσαι προπονητής, έχεις παίξει 2-3 χρόνια μπάλα, 5-10 και είσαι και 2-3-5 για προπονητής, αυτά πρέπει να τα βλέπεις. Και φάνηκε και με το Λεβαδιακό. Γι' αυτό, επειδή φάνηκε και με το Λεβαδιακό, δεν μ' άρεσε η ομάδα και με το Λεβαδιακό που κερδίσαμε η ομάδα δεν μ' άρεσε. Αυτά πρέπει να τα βλέπεις. Πρέπει, γι' αυτό είσαι προπονητής, γι' αυτό παίρνεις 801, 1,5 πόσα παίρνει 800, για να τα βλέπει. Τι 800. Δεν ξέρω πόσα παίρνει και ούτε με ενδιαφέρει, εντάξει. Αυτό το βλέπει ο Τέο. Έτσι. Να είσαι καλά. Προσοχή. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Προσοχή την Δετάρτη. Μεγάλη προσοχή. Έτσι. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, Βασίλη μου. Δεν έχουμε άλλον. Ωραία, ανοιχτές για λίγο ακόμα τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-287 και 3-8. Χρωστάς κανένα χορηγό? Θα τους πούμε αυτούς που έχουμε στο τέλος. Προς το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, για να το κλείσουμε λίγο με το, γιατί κάναμε και διακοπή με το Γιάννη και τα λοιπά, γιατί είχα μια υποχρέωση εγώ έξω με τα παιδιά και δεν είναι και μυστικό. Θα μας δείτε on camera πριν τον ντέρμπι αύριο. Λοιπόν, με ρωτήσαν φίλοι για το τέτοιο. Με ρωτήσαν για το μια ομάδα, μια πόλη. Μην την πεις, να πάτε, θα περιμένω να τη δούμε στο βίντεο. Είπα, για μια ομάδα στην πόλη. Λοιπόν, τι ερώτηση μου κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, από Αθήνα τα παιδιά, οπότε δεν ξέρω. Καλά, ναι. Λοιπόν, στο παιχνίδι με τα Γιάννενα ήταν όλοι οι παίκτες μας κακοί. Πλην δύο. Θα πω εγώ. Και πλην ένας. Πλην δύο θα πω εγώ. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω. Όχι, φίλε, δεν μπορεί να πει. Όλοι ήταν κακοί, αφού χάσαμε. Εντάξει, ο Κουέστα δεν μπορούσα να πει ότι ήταν κακός ή καλός. Και ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ. Στη φάση του γκολ, πού είναι ο Βέλεθ? Μα τον γκολ, ρε Χρυσάν, δεν είδες πώς μπήκε. Πού είναι? Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω αποτυπωμένη τη φάση ακριβώς μέσα στο μυαλό. Δες την και μετά να πει ότι ήταν καλός. Πάνε στον ακροατή. Δες που είναι, σε τι λάθος θέση είναι το στόπερ. Καλησπέρα. Γιατί αν ήταν σωστή, ο Λέο δεν κάνει σουτ. Ακριβώς. Το πλάι είναι. Γιατί αν είναι στη σωστή, ο Λέο δεν κάνει σουτ από εκεί. Άντε. Απλά τι γίνεται. Απλά τι. Μην φωνάει. Ναι, συγγνώμη. Το πλάι είναι. Όπως το Ματέο δεν μπορείς να τον κατακρίνεις για ένα λάθος, μπορείς και τον Βέλεθ τον κατακρίνεις. Δεν είπα εγώ ότι είναι καλός. Αλλά δεν ήταν κανένας καλός. Όταν χάνεις δεν είσαι ποτέ καλός. Τι? Όταν χάνεις δεν είσαι ποτέ καλός. Εντάξει, όχι, μπορεί να είσαι, ρε φίλε. Έχεις ερεμίσει. Ναι, εδώ χάνεις, τελείωσε. Δεν είσαι καλός. Και ο άλλος κέρδισε και δεν ήταν καλός όμως. Εντάξει, ο άλλος είχε άλλοι δύο δοκάρια. Έβαλε το ξερό το Λιβάγια. Δεν εννοούσε αυτό. Το Γιάννη εννοούσε. Κάτι δεν με ενδιαφέρει το Γιάννη. Με αυτού έπαιζε, γι' αυτό σου λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή η εβδομάδα δεν με ενδιαφέρει. Κάποιος λέει ότι είσαι καλός όταν κερδίζεις. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ενώ όταν κερδίζεις πάντα είσαι καλός. Ναι, αφού κέρδισες. Δεν ισχύει βέβαια, απλά κέρδισες. Οπότε εντάξει. Το μάτς τώρα της Τετάρτης είναι ύπουλο πολύ. Το μάτς της Τετάρτης μπορεί να σε κάνει μάγκα ή μπορεί να σε κάνει πιο άνω κάτω. Έχει δύο θέσεις άμα θες από τους 20 του, ή έχουμε 18 άτομα. Άμα θες δύο θέσεις να πω, να στείλω το όνομα. Φυσικά. Το ρωτάς. Υπάρχει ο τρόπος να κερδίσουμε. Άνετα, χωρίς να κουραστούμε. Να μην γίνει το μάτι. Όχι, κατεβαίνω εγώ στο τέτοιο, στον πάγκο. Το δικό μας. Και χαιρετάω. Σωστό. Μέλος του Άρη δεν είμαι. Έχει μια τρώω ξύλο λίγο. Διακοπή. Αλλά αξιωματούχος και τα λοιπά, δημοσιογράφος της Ένωσης και τέτοια. 0-3. Υπεύθυνος τύπου, όπως ακούσαμε το πρωί, επειδή διοίκηση Σκόρδα. Ναι, διοίκηση Σκόρδα, με είπε ο άλλος. Βγήκε ο άλλος ο Παοξής να μας πει τι ομάδα είσαι, φίλε. Πας Γιάννενα, λέει, και Άρσεναλ. Και Άρσεναλ. Ναι. Είναι ο κουμπάρος από τον που πήγε στην Άρσεναλ. Έχει βάση, ρε φίλε. Μεταξύ, άκουγα πριν, ο άλλος πήγε, έλεγε για τον Καρυπίδη και ότι ήταν μαζί του ένας μπράβος, λέει. Καταρχήν, φίλε, δεν ξέρεις καν ποιος ήταν αυτός ο δίπλα, δεν ήταν μπράβος. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του. Ποιος ήταν. Όχι, αλλά λέει, είχε λέει ένα μπουκαλάκι με νερό, ναι, αυτός, ναι, και το πετούσε, λέει, το μπουκαλάκι με νερό, το νερό, ναι, στον κόσμο από κάτω. Τα μπούθ στο Γιάννα είχαν τζάμι, δεν μπορούσε να το ανοίξεις. Για να δεις τι ψεύτες είναι μερικοί. Είχε λέει, κατάλαβες τι λέει, ότι δηλαδή πετούσε από τη σουίτα. Ενώ ήταν κλειστά, ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να το ανοίξεις, κάγαμε.
Τέλος πάντων, τώρα το ζήτημα δεν είναι, εντάξει, δεν είναι και αυτά εδώ οι βλαχομαγκές πάντα θα υπήρξαν και πάντα θα υπάρχουν. Έκανε λέει χειρονομίες, λέει ο Καρυπίδης. Πήγαν οι άλλοι 100 άτομα από κάτω, βαρούσαν τα τζάμια, κάνανε χειρονομίες, τον κάνανε και ο Καρυπίδης θα μας λέει, παιδιά, σας παρακαλώ. Τι επίπεδο έπρεπε να πει. Σας παρακαλώ. Αν είναι δυνατόν. Καλά τους έκανε. Ρε καλά τις έκανε τώρα, το συζητάμε. Γιατί θα ήθελα να κάνει και την Τετάρτη, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό εδώ. Άμα δεχτεί οποιαδήποτε είδους πρόκληση. Αλλά θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή τώρα. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι τώρα κυπέλλου. Εντάξει, ό,τι και όσο και να θέλουμε να το... Στέλιο, αν δεν ήταν ΠΑΟ Κάρης, δεν θα σχολιόμασταν. Θα λέγαμε, βάλε τον Μπακουτσί και τον Μπακαλιάνη, γιατί την Κυριακή παίζω με την Τρίπολη. Και αυτοί και εμείς ασχολούμαστε. Όχι, ασχολούμαστε γιατί είναι ΠΑΟ Κάρης. Απλά είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, σου είπα. Είναι ιδιαίτερο που μπορεί να σε κάνει μάγκα και μπορεί να σου φέρει περισσότερα προβλήματα. Ένα ντέρμπι, έτσι. Έτσι είναι. Έτσι. Και εσύ είναι ότι εντάξει, τώρα κάτσε στραβή το Σάββατο, γι' αυτό είναι και λίγο παραπάνω πιο ύπουλο το παιχνίδι. Απλά λίγο η ομάδα λίγο δεν είναι καθόλου φρέσκη. Καθόλου. Μετά το 60, βαραίνει πάρα πολύ η ομάδα. Εντάξει, κάναμε προετοιμασία στις 15 μέρες λόγω διακοπής, αλλά βαραίνει πάρα πολύ η ομάδα. Πάρα πολύ η ομάδα. Mm. Και είναι πολύ, πολύ στατική, προβλέψιμη. Εντάξει, μπήκε λίγο ο Μαρτίνεθ και λίγο η ομάδα πήρε σαν να πήρε ανάσα, σαν να... Ο Σιώπης είχε λίγο και οι δύο μπήκανε. Ναι. Σαν να μπήκε... Και ο Ναζλίδης. Εντάξει, ναι ρε παιδί, αλλά σου λέω τώρα, σαν να είχε λίγο πιο φρεσκά, είχε εγώ πιο εγώ ναι, έπαινα με την απόδοση που είχαν ο Ντιγκινή και ο Μπρούνο Γκάμα και ο Ματέο Γκαρσία σε αυτό το μάτς, εγώ να έμπαινα. Θα ήταν καλύτερα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό φάνηκα, γιατί κάναν τα βασικά. Και ο Νασλίδης και ο Σιώπης, κυρίως αυτοί οι δύο, κάναν τα βασικά. Σούταρε ο Νασλίδης έξω από την περιοχή. Ήταν μέσα στη φάση. Αλλά τώρα μπες εκεί να πούμε στο πλασέ. Πού πα στη γωνία. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτό. Καλά, και λίγο ντροπή για τον πρωτοφύλακα των Ιαννίνων. Εντάξει. Πίσω για κλάδα την ώρα. Αν έκαθεν εγώ και σε εμάς αν έπιζε τον έβριζα, τον έβριζα και παραπάνω. Δεν θα ξεχάσω τον γκολ που φάγαμε ποτέ στο μάτσο του Πανιόνιο. Ποτέ. Με αυτόν τον τερματοφύλακα. Στη θύρα ένα κιόλας ήταν. Μάλιστα. Άντε κλείσε. Ποτέ. Άντε bye bye. Γεια σου Στέλιο. Έχουμε άλλον Βασίλη. Έχουμε άλλον. Όχι. Εντάξει. Αν προλάβουν ένας-δύο ακόμα, 2-31-0-27-38, αλλιώ σιγά σιγά θα κάνουμε και μια αποφώνηση και να κλείνουμε. Λοιπόν, έκλεισα και τον καλεσμένο μας για αύριο, τον οποίο συζητούσαμε. Τον έκλεισες? Τον έκλεισα. Μετά από 15 μέρες. Μετά από 15 μέρες. Την Παρασκευή το συζητούσαμε, Χρυσάνθε. Ναι, ναι. Εντάξει, σήμερα τον έκλεισα. Σαν να πέρασαν δύο εβδομάδες είναι. δεν σου είπα, αύριο θα είσαι μόνος σου. Γιατί? Θα στα πω μετά. Λοιπόν, μπορεί. Α, το πρωί δεν θα είμαι σίγουρα. Ναι. Έχει μάτσα, τι ώρα παίζει ο Άρης? 7. Νιέζνη. Άτυχος. Το δείχνει πουθενά το Champions League. Live streaming. Έχει πάλι. Ναι. Ωραίο μάτς είναι αυτό. Ωραίο, δύσκολο. Στην Ίζνη παίζουμε εκεί, στη Ρωσία. Ναι. Στο Novgorod. Αυτό τώρα το δούμε. Γιατί το άλλο τι. Είναι βασικά, επειδή το ψάχνα σήμερα, λέγεται και Novgorod και Ίζνη Novgorod η πόλη. Και τα δύο. Ναι. Που το τσέκαρα λίγο σήμερα. Και τι προοπτικές έχουμε, τι είπε ο ψηλός? Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Έχουν αυτοί οι Αμερικανούς αυτά τέτοια πράγματα? Έχουν κάτι. Εντάξει. Δηλαδή σε αυτό πρέπει να παίξουμε κανονικά. Ναι. Όχι τον τουρισμό που κάναμε στο προηγούμενο. Βρήκε ένα αριθμό σε αυτό. Και αν περάσει, θα αντιμετωπίσει την Παρτουπίτσε από την Τσεχία. Εκεί θα πάω εγώ. Πότε είναι? Λογικά την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Κατερίνα, μην κάνει φαγητό την άλλη εβδομάδα. Θα πάω να μου κάνει μια στην Τσεχία. Στην Παρτουπίτσε. Η Παρτουπίτσε είναι ό,τι πρέπει όνομα για να μπερδευτείς και να. Παρτουζίτσε. Το ρόστερ γιατί το έχει ανοιχτό εκεί πέρα? Ποιο? Το ρόστερ του Άρη. Τι τσέκαρες? Στο ρόστερ του Άρη. Όχι, πήγα στο site του Άρη. Ναι. Εκεί άνοιξα το ρόστερ. Μάλιστα. Και εδώ γελάει αυτός πάλι. Πολύ τον γελάει. Λοιπόν. Το έχετε φάει το παιδί επειδή είναι ευδιάθετο? Δεν το έχουμε φάει το παιδί. Καλά, ναι, εντάξει, αλλά όταν μετά από ήττα, δεν μπορείς ρε φίλε. Δεν είπαμε να γελάσεις. Ναι.
χοροπηδούσε εκεί πέρα από τον είδε τον άλλον. Ναι. Εντάξει. Που δεν λέμε ούτε ότι πρέπει να κάνει κάτι κακό ούτε οτιδήποτε άλλο. Απλά να σου πω κάτι. Πας στα αποδυτήρια, φιληθείτε στο στόμα. Γιατί το λέω. Εγώ μπορώ να το αντιληφθώ. Ξαναλέω, εγώ λειτουργείς και μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, και εμείς εδώ πέρα τι, με τα παιδιά από τον Μπάγκ, παίζουμε ξυλό. Όχι. Δημόσια όμως, όταν είσαι ποδοσφαιριστής μετά από ήττα, θα πρέπει να είσαι λίγο πιο εγκρατής. Θα πεις, οκ, Στεφ, θα τα πούμε μέσα. Αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά πρέπει να αντιλαμβάνονται ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής να μπαίνει λίγο και στην ψυχολογία του παδού μετά από μία ήττα. Γιατί αν είχες κερδίσει 0-3, δεν ασχολούνται κανένα τώρα. Τώρα ασχολούνται όλοι λόγω της ήττας. Ναι, όπως και επειδή και ακολουθεί το και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Κατάλαβες. Το συγκεκριμένο παιχνίδι καθίστε να το έχουμε πει. Είναι δηλαδή, παίζει το γόητρο περισσότερο από το αποτέλεσμα μια πρόκριση. Ναι. Σε ένα μάτς το οποίο και οι δύο ομάδες θα παρουσιαστούν αρκετά αλλαγμένους. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ο Άρης. Τον Ουάρντα θα παίξει, ο Βέρμουλ θα παίξει. Ο Ακπόμ, ο Καρέλης, δηλαδή ο Ζαμπά. Τι είναι αυτή. Ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου θα παίξει. Έτσι πήρε το αυτή μου. 0-1. Ο Τόσκα. Ο Ρέι. Ο Τοσκά. Ο Ρέι. Στο τέρμα. Τοσκά ή Τόσκα. Τοσκά. Τόσκα. Τοσκά. Ωραίοι στο τέρμα. Ωραίοι. Ναι. Θα τιμωρηθεί ο Πασχαλάκης αύριο. Θα πούν σκάνδαλο, τιμωρήθηκε. Ναι. Ενώ έτσι κι αλλιώς δεν θα παίξει. Και να μην τιμωρηθεί ο Ρέι. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό τον τιμωρούν τώρα. Ο Βαρέλα θα μείνει στην δεκάδα. Φοβάται. 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 Ο Κατσερίδης μάλλον θα είναι. Φοβάται άμα μείνει ο Βαρέλα. Φοβάσαι. Μην φοβάσαι, Λουτσέσκου. Μάτος παίζει, αυτό είναι. Όχι. Δεν παίζει ο Μάτος. Τον Κίτσιου το βάλει. Και Βιερίνια παίζει. Πού θα είναι αυτή. Εκτός. Εκτός αποστολής. Αυτό δεν το ξέρω. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιο πλήρες ρόστερ από τον Άρη. Με παίκτες, 4-5 παίκτες παίζουν άνετα σε όλες τις ομάδες κτλ. Γι' αυτό κάνει 60 εκατομμύρια ομάδα. Που κανονικά θα πρέπει να ανοίξουν 8 γκολ. 60 εκατομμύρια με 3. Έτσι δεν λέγανε με την Τζέλσι. Τα 500 με τα 60. Η αναλογία αυτή δεν είναι. Είναι ένα παιχνίδι για το οποίο ο Άρης προετοιμάζεται από σήμερα. Εντάξει, αν και βέβαια περισσότερο. Ο Άρης με ποιους θα παίξει. Κοίτα, η εντεκάδα είναι λίγο ένας γρίφος του μεθαυριανού. Εντάξει, σίγουρα δεις το Σιώπη στην εντεκάδα. Γιατί. Θα τον βάλει βασικό. Σιώπη. Ήρθε η ώρα του, νομίζω, να πάρει φανέλα βασικού. Γιατί ο Μπάσα θα κάνει άλλα λίγα λάθη. Θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Ματίγια θα βγει έξω. Τι όχι. Μπορεί και να τον κρατήσει. Θα δούμε. Αριστερό μπακ Βαλεριάνο έχω. Θα φανεί. Είναι λίγο. Είναι αμφίβολος. Παραμένει. Θα το δούμε. Ήθελα Βαλεριάνο στο μάτσο. Κωνσταντινίδη από τα δεξιά ή Τζανακάκη. Είναι πιθανό δηλαδή. Είναι πολύ παίξτε την υποσχεδία και την 11. Και ο Σόουζα και ο Κωνσταντινίδη. Μαύραη παίζει. Και ο Μαύραη. Σόουζα. Δεν του βάζει αυτό το μάτσο. Κοίτα. Πρώτο μάτσο, δηλαδή συγγνώμη, δεν βάζει πρώτο μάτσο. Μαύρα ή Σόουζα είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν γνωρίζεται μεταξύ του. Έτσι, δηλαδή δεν γιατί μην γνωρίζεται μεταξύ με του άλλου. Εντάξει. Δελιζής ή Σόουζα βάζει. Γνωρίζονται. Η κρατά στο Βέλεθ και βάζει το Σόουζα. Δελιζής Σόουζα. Απ' την άλλη, βέβαια θα παίξει ο Καρέλης, δεν θα παίξει ο Πρίγιοβιτς. Νομίζω ότι ο Βέλεθ δεν πρέπει να βγει από την 11. Νομίζεις. Νομίζω. Αλλά εντάξει, ο Ερέρα θα αποφασίσει στο τέλος τι θα κάνει. Όπως και ο Γκάμα νομίζω ότι δεν πρέπει να βγει. Γιατί? Γιατί ο Γκάμα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα βρει χώρο. Άμα ο Γκάμα παίξει και αύριο. Και σου λέω 90 λεπτά. Και την Τετάρτη, την Κυριακή δεν βάλε μένα. Πιο γρήγορο θα είμαι. Σου λέω 90 λεπτά. Αλλά ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γκάμα θα βρει χώρου. Ο Γκάμα δεν μπορεί να παίξει τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Κουβέντα κάνουμε. Αύριο θα Μαρτίνες είμαστε δεν έχω. Να... Την κοινή έχω. Μαρτίνες αυτή τη στιγμή είναι παιχνίδι. Ματέο έχω από την αρχή. Για να μπει. Βάλε δεκάρι τον Κολάσο. Δεκάρι. Σήμερα ο Ερέρα δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Δεκάρι πίσω από το φορ. Αναλύσανε περισσότερο το μάτς στα Γιάννη. Ματέο και την κοινή. 0-2 εύκολα. Το αναλύσανε και τους είπε ξεχάστε το. Ναι. Ότι έγινε. Τι θυμόμαστε. Πάμε παραπέρα. Δεν το θυμόμαστε. Ήταν λακωνικός. Τι να έλεγε. Ήσασταν χάλια. Δεν βλεπόσασταν. Δεν μπορούσατε να αλλάξετε πάση στα τρία μέτρα. Οι προπονητές προτιμούν να μπουν στη διαδικασία το να μιλάνε λίγο στους ποδοσφαιριστές μετά από τέτοια αποτελέσματα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνει την Τετάρτη την άλλη Κυριακή. Μακάρι. Μακάρι. Άντε κλείσε. Λοιπόν, ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και εμείς θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.